πενταετία θα είναι δραματική. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι σε εξέλιξη, επειδή αλλάζουν, εμείς δηλώνουμε παρόν σε αυτές τις εκλογές και δηλώνουμε και ανοιχτοί για συνεργασίες και συμπράξεις, ακόμα και εκλογικού επίπεδου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό καλό και να εξυπηρετηθούν τοπικές κοινωνικές υποθέσεις, οι οποίες λιμνάζουν και το ξέρετε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας. Κύριε Μιλωνά, σχετικά με τη συμπαράταξη Ελπίδας, σε πρόσφατο κείμενο προς το τέλος Δεκέμβρη, λέγατε κάπου στο τέλος ότι η παράταξη θα την καθορίσουν φίλοι και μέλη όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου με δημοκρατικές διαδικασίες χωρίς κομματισμούς και παραγοντισμούς. Σε ένα κείμενο λίγο πριν κλείσει ο χρόνος. Είναι γνωστό ότι η παράταξη Ελπίδας έχει στους κόλπους της και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε προχωρήσει σε κάποιες διαδικασίες ή συζητήσεις σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δείχνει και πολύ καλές δημοσκοπικά νούμερα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί τη μεριά. Κοιτάξτε, εμείς το δηλώσαμε και από το καλοκαίρι, γιατί έχει ξαναμπεί αυτή η ερώτηση. Κοιτάξτε, εμείς θεσμικά έχουμε να υπηρετήσουμε το χώρο που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο κόμμα. Υπηρετεί σε ένα άλλο επίπεδο θεσμικό. Επομένως, κατευθείαν συζήτηση ανάμεσα σε εμάς και το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει και δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα, τα μέλη της συμπαράδεξης και τα στελέχη της συμπαράδεξης που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δουλεύουν από εδώ και από εκεί. Είναι δικό τους θέμα να αποφασίσουν τι θα κάνουν, πώς θα κάνουν και τι θα κάνουν. Δεν είναι δηλαδή θέμα να συνδιαλλαγούμε εμείς με το κόμμα για να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί αυτό από την πίσω πόρτα φέρνει μια λογική που έχει σχέση με μια διαδικασία πολιτικής δουλειάς που έχει απορριφθεί από το παρελθόν και από τη ζωή. Από τον κομματισμό, άσχετα αν είναι νέου τύπου, ή από τον παραγωγισμό, διότι προφανώς και εγώ θα ήμουν ένας παράγοντας αν πήγαινα να κινηθώ σε αυτό το επίπεδο. Όχι λοιπόν, σεβόμαστε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, σεβόμαστε την άποψη των συντρόφων, των φίλων, των συναγωνιστών, των μελών που είναι συμπαράδεση να αποφασίσουν ό,τι θέλουν κυρίαρχα. Και από εκεί και πέρα είπαμε προηγουμένως ότι εμείς δηλώνουμε παρόν σαν παράταξη, διεκδικούμε συγκεκριμένα πράγματα για τον τόπο μας και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και διάλογο για το καλύτερο που αφορά τη διαχείριση της επόμενης πενταετίας των δημοτικών πραγμάτων στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε πριν λίγο, διεκδικείται συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Δεν σας ενδιαφέρει μια δημοτική αρχή. Επομένως, ο κακός λαός γιατί να σας ψηφίσει. Από τη στιγμή που θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 2-3 παρατέξεις, θα πηγαίνω για τη δημαρχία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια εποχή πολύ μεγάλη ρευστότητα. Δηλαδή, μην προδικάζει κανείς την εκλογική συμπεριφορά του κόσμου, του πολίτη, όπως την προδικάζαμε στις επόμενες εκλογές. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι φέτος, αυτές τις εκλογές, δεν υπάρχει ο διπολισμός, που ήταν έντονο στις προηγούμενες εκλογές. Το στοιχείο που επικρατεί σήμερα είναι η ρευστότητα. Το τι θα ψηφίσει ο κόσμος, πραγματικά δεν το ξέρει κανένας. Και εγώ πιστεύω ότι και ο ίδιος ο κόσμος προβληματίζεται και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, οι οποίοι είναι σε αυτούς που λένε αναποφάσιστοι. Εμείς διεκδικούμε τη Δημαρχία, αλλά δεν είμαστε αυτιστές. Δεν βάζουμε δηλαδή το προσωπικό και το παραταξιακό πάνω από το συλλογικό. Εμάς, επειδή έχουμε και μια ιστορία προηγούμενων χρόνων όπου δεν τα πήγαμε καλά με τα εκλογικά αποτελέσματα, γι' αυτό λέμε ότι εμείς επιδιώκουμε να είμαστε παρόντες και να είμαστε παρόντες είτε μόνοι μας με ισχυρή όμως λαϊκή υποστήριξη, είτε σε συνεργασία με κάποιους όλους προκειμένου να υπηρετηθούν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κόσμος νομίζω το αντιλαμβάνεται αυτό, ξέρει ότι δεν έχει σημασία αν θα είναι ο τάδε ή ο τάδε και πώς θα είναι, σημασία έχει ποιες πολιτικές θα υπηρετηθούν το επόμενο διάστημα, την επόμενη πενταετία και εμείς εδώ πέρα προσφέρουμε μια συγκροτημένη πρόταση για τη διαχείριση του Δήμου με συγκεκριμένες αλλαγές, γιατί αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα προφανώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Επομένως, μηδέναν πρωτοτέλους μακάριζε. Οι εκλογές αυτές εμπεριέχουν πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Απλά εμείς θα το παλέψουμε και η κοινωνία έχει τον κυρίο. Κύριε Μιλωνά, θα συνεχίσω με τις ερωτήσεις που κάνανε οι συνάδελφοι. Είναι δεδομένο ότι εδώ στα στελέχη σας, στους συμπαραταξιακούς, υπάρχουν ανένταρκτοι αριστεροί, υπάρχουν σκέτο αριστεροί, υπάρχουν ΣΥΡΙΖΕΙ, μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι παραπάνω, δεν μου πέσει την αντίληψή μου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γνωρίζουμε ότι γίνονται συζητήσεις στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μπορούν τα στελέχη να το πούνε. Γιατί να στηρίξουν κάποια παράταξη. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τους νέους ηλικιακά και το ρευτούν οι ίδιοι που κινούνται στην κεντροαριστερά και έχουν κάνει επαφές και με εσάς, έχουν κάνει επαφές και με στελέχη τοπικού ΣΥΡΙΖΑ
και βλέπουμε σήμερα εσάς, ενώ έχουν προαναγγείλει και εκείνη μια συνέντευξη, προφανώς την άλλη Δευτέρα, υποθέτω. Και βλέπουμε σήμερα, δίνετε εσείς μια συνέντευξη. Θεωρούσαμε δεδομένο ότι σήμερα θα συμμετέχει στις εκλογές επόμενες, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Γιατί δεν βρέθηκε μια χρυσή τομή ανάμεσα σε όλους αυτούς τους νέους ή τους ανθρώπους που είναι στον ευρύτερο αριστερό χώρο με τη συμπαράταξη? Πού κόλλησε το θέμα, ειλικρινά? Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ είναι δυτή η θέση σας κάποιων και συμπαραταξιακή, αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορούσα να μας διαφωτίσετε, γιατί ακούγονται πάρα πολλά έξω και να μην μένουν σκιές.